of your eyes, the pattern on your shirt, the shape of your shadow, the rest just a blur. I try so hard to remember more. The sweetness of your breath, the joke you always told, the way you wore your hat when it got cold. Somehow I'm forgetting the details of your face. Πολύ να πω καλημερούδια, αλλά μόνο καλημερούδια δεν μπορώ να πω, μιας και η ώρα είναι 3:15. Ήταν έτσι μια λίγο περίεργη ημέρα, ένα γεμάτο πρωινό, που με είδατε έτσι να ετοιμάζομαι, αλλά τελικά η μπούκλα έγινε λόγω ουρά, αλλά δεν έγινε για το τι ήρθα εδώ, έγινε γιατί μετά έχουμε το event των Sephora σήμερα, αυτό που γίνεται δύο φορές το χρόνο, που είναι έτσι πολύ εντυπωσιακό και ωραίο. Και επειδή εγώ νωρίτερα είχα ψυχολόγο, ήθελα να είμαι ψιλοέτοιμη για να προλάβω να γυρίσω, να πάρω την ανιψιά μου, να την πάω σε μια δουλειά που της είχα υποσχεθεί, που για καλή μου τύχη είναι κοντά στο, σχετικά κοντά στο event, όχι ακριβώς κοντά στο event, εντάξει, αλλά είναι εκεί παραλιακά. Και μετά να πάμε στο event, οπότε σήμερα θα πάρω και την Έλενα, να ξέρετε, μαζί μου, θα τη δείτε. Θα πάμε να κάνουμε τη δουλειά μας, θα ετοιμαστούμε βέβαια από πιο πριν για να είμαστε έτοιμες να τα προλάβουμε όλα, να τα κάνουμε και τις δουλειές και τα events και τα όλα. Σήμερα είναι 22 Μαΐου, 22 Μαΐου, έχει 32 βαθμούς έξω αυτή τη στιγμή. Η κατάσταση νομίζω έχει ξεφύγει με τη ζέστη, αλλά okay, τι να κάνουμε, καλοκαιριάζει παιδιά σιγά σιγά, αλλά πίστευα ότι θα... Πίστευα ότι ο Μάης, είχα μια ελπίδα ότι ο Μάης θα είναι λίγο δροσερούλης. Θα ήθελα, Θα ήθελα όντως. Είμαι πανέτοιμη, γύρισα άρον-άρον, έτρεχα να προλάβω να βαφτώ, να... Εντάξει, ευτυχώς είχα κάνει το μαλλί, βέβαια λίγο έπεσε, γιατί είχε πάρα πολύ, βασικά έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα και ίδρωσα. Λοιπόν, αποφάσισα να βάλω αυτό το σετ, το λεοπάρ, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι παντελόνι και κιμονό από πάνω και το έχω ταιριάξει με ένα τοπάκι. Μαύρο και έχω κάνει τρελό ανακάτεμα στις ντουλάπες, γιατί ήμουν ανάμεσα σε αυτό, σε αυτό εδώ το φορεματάκι, το οποίο είναι σούπερ καλοκαιρινό και τώρα και την άνοιξη, και σε αυτό το λεοπάρ που μου άρεσε πολύ και αυτό εδώ. Γενικότερα κάτι έχω πάθει με το λεοπάρ, είναι και της μόδας φέτος, το έχω παραδεί. Κατέληξα τελικά εδώ με ένα μαύρο τσαντάκι, θα σας το δείξω μετά, και μαύρα σανδαλάκια θα βάλω. Είναι και σαν έτσι καλοκαιρινό μέρος που θα γίνει. Καλά, είναι πάρα πολύ ωραία, θα σας βάλω link να το δείτε, και είναι και πάρα πολύ άνετο. Κοιτάξτε εδώ, πάρα πολύ ωραίο. Τώρα δεν τα φαίνεσαι, πέρασε λίγο πιο εδώ. Εδώ και εδώ. Εδώ. Την Έλενα, ζητήσατε την Έλενα εδώ, να τη. Πάμε εμείς τώρα, έχουμε βγει Αττική Οδό και γίνεται της τρελής. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω τι ώρα θα φτάσουμε, γιατί πρέπει πρώτα να πάμε να κάνουμε τη δουλειά που έχει η Έλενα και μετά να πάμε στο event. Είναι ο σοφέρ μου για σήμερα. Ναι, εντάξει, της το είχε υποσχεθεί. Να σου πω, θέλεις έτσι και να περάσει η ώρα να κάνεις ένα watch in my bag. Να δείξεις τι έχεις μέσα στην τσάντα σου. Ένα watch in my bag. Έλα, για δείξε. Λοιπόν, έχω αυτή εδώ την τσάντα σήμερα. Ταιριάζει, φαίνεται θεωρητικά. Να τη. Ταιριάζει με το outfit, γιατί είναι άσπρο μπλε. Λοιπόν, ας δείξουμε τι έχει η τσαντούλα. Για να δούμε. Ένα πανάκι για τα γυαλιά. Και ο κέντρο, να το βλέπουν. Είμαι ένας βρωμήλος, γίνονται χάλια. Λοιπόν, ένα ψαλιδάκι της Βλεφαρίδης. Α, πρέπει να πάρω ένα τέτοιο. Έχει τζάμπο παντού. Εγώ όλο λέω να πάρω και δεν ξεχνάω, ρε γαμώτο, και χρειάζομαι. Θα πάρεις. Ένα τζελ για τα φρύδια. Για να μείνει κάγκελο το φρύδι. Για να μείνει κάγκελο το φρύδι. Τα κλειδιά του σπιτιού μου. Να δείξω λίγο τα μπρελόγκ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχω αυτό εδώ από Αγγλία, τα Harrods. Τώρα ποιος μου το έχει φέρει, δεν έχω ιδέα. Αυτό εδώ από την Πολώνια που είχα πάει, Ιταλία. Μήπως εγώ. Πολύ πιθανόν. Δεν ξέρω, είχε πάει και μια συνάδελφη της μάνας μου. Και έχω και αυτή την νεράιδα. Ναι. Δεν κάνει focus πραγματικά, αν είναι δυνατό. Κάνει τη μάπα σου. Πρέπει να το ακουμπήσεις. Δεν ξέρω εγώ από αυτά, συγγνώμη. Πρέπει να ακουμπήσεις πάνω στην οθόνη το σημείο που θέλεις να κάνει focus. Το δείχνεις και πατάς με το δάχτυλό σου.
Δεν ξέρω εγώ πώς θα. Τέλος πάντων. Έχω τα ακουστικά μου με μια πάρα πολύ ωραία θήκη. Πολύ ωραία θήκη. Ορίστε, τώρα θα το κάνω. Το έκανα. Πολύ ωραία θήκη. Πες μας και από πού την πήρες. Αυτή την είχα πάρει από το eBay πριν από 3 χρόνια. Okay. Οπότε, λοιπόν, το lip combo μου σήμερα. Όπου είμαστε με 20 στην Αττική Οδό. Α, πολύ ωραίο. Κίκο το 17. Από τα πιο ωραία. Τώρα θα παίζω με αυτά. Τώρα τέλος. Έχω αυτό το χιλιό χρησιμοποιημένο μολύβι της NYX στην απόχρωση Los Angeles. Αυτό το είχα πάρει από την Beauty Greece. Ένα άρωμα. Αυτό είναι το άρωμα που λέγαμε ότι μυρίζει φρεσκάδα, καθαριότητα, ναι, μπάνιο. Ναι, στο TikTok το λέγαμε. Δεν έχουν όλοι TikTok, ναι. Ξέρεις. Okay. Μυρίζει πάρα πολύ. Είναι λες και έχει μόλις από το μπάνιο. Δεν πάρα κάνει. Πολύ ωραίο. Στη μάπα μας, ωραία. Κάτι έχει πάθει τώρα. Έχει μπερδευτεί και αυτή με την κίνηση. Σοκαρίστηκε. Έχω. Εντάξει, η κάρτα μου δεν πέρασε. Εντάξει. Έχω το πορτοφόλι μου. Δεν έχει φράγκο μέσα. Απλά ούτε υπάρχει. Το δικό μου. Πάμε άφραγες και δυο. Για τις ταυτότητες μόνο και η κάρτα του τρένου. Γιατί εγώ και τα μέσα είμαστε best friends πλέον. Και μόνο με τα μέσα πάω. Και το σοφέρ. Αυτά έχει, δεν χωράει για κάτι άλλο. Και το κινητό που είναι εκτός τσάντας. Με ένα χωράει φωγάκι. Το κινητό μες τσάντα. Οριακά. Ωραία. Αν θέλεις, χωράει οριακά. Έλα, πιάσαμε το 60 στην Αττική Οδό. Έχουμε ελπίδες ότι θα φτάσουμε πριν τελειώσει το event. 5 λεπτά πριν. Δεκαπέντε ώρες αργότερα. Και βάλε, η κίνηση πολύ... στην Αθήνα, παιδιά, δεν ξέρω, φέτος είναι στα χειρότερά της. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε, γι' αυτό σημαίνεται Αθήνα, αλλά νομίζω ότι φέτος... έχει ξεφύγει. Δηλαδή θεωρώ ότι τέτοια ώρα δεν θα έπρεπε να έχει τέτοια κίνηση, αλλά δεν μπορούμε να φτάσουμε. Δηλαδή, τι να σας πω. Σημειωτών στην Αττική, σημειωτών έξω την Αττική. Δίπλα την Αττική, δεξιά της Αττικής, αριστερά. Το θέμα είναι να προλάβουμε το event. Έστω και για 10 λεπτά, ρε παιδί μου. Για 10 λεπτά. Θα πάμε, θα πούμε ένα τυροπιτάκι μόνο και φεύγουμε. Για το φαΐ έρχεται αυτή, δηλαδή, από ό,τι καταλάβατε. Left my doubts at home tonight. Me confidence can't come and take a bite. My skin, my hair, they shine so bright. Tonight's the night, it feels so right. Careless, fearless, standing tall. Limitless and powerful. Stronger than I've been before. I'm here to hit the dance floor. Baby, you don't know it took some time for me to feel right, for me to be like. I got my satin dress on, you know it. No one's gonna stop my dancing feet. I'm on it, iconic. Got my body moving to the beat. My dress on, you know it. No one's gonna stop my dancing feet. I'm on it, iconic. All I know is I just wanna dance, dance, dance. Fully charged with energy. Feel the blood rush into me. It's my calling, can't you see? Like Paul once said, just let it be. And when those doubts come back my way, there's a game I like to play. Say words won't bring me down today. Lord, don't let that fade away. Babe, you don't know where to start. Me to feel right, me to feel like. I got my satin dress on, you know it. No one's gonna stop my dancing feet. I'm on it, iconic. Got my body moving to the beat. My dress on, you know it. No one's gonna stop my dancing feet. I'm on it, iconic. All I know is I just wanna dance. I got my satin dress on, you know it. No one's gonna stop my dancing feet. I'm on it, iconic. Got my body moving to the beat. My dress on, you know it. No one's gonna stop my dancing feet. I'm on it, iconic. All I know is I just wanna dance, dance, dance. Από πίσω, ωραία. Ωραιότατη. Τι είπε, πρώτα τρως την πανακότα και μετά τρως σοκολάτα για να μείνει σοκολάτα. Έχω να πω λίγο κάτι όμως, φοβάμαι πάντα. Μην πεθάνω. Γιατί έχω φάει το καλό. Οπότε πρώτα το καλό.
Να σου πω, θα μας το πιάσει για πνευματικά δικαιώματα, θα ρίξει. Το τραγούδι. Γενικότερα εδώ. Μέχρι τα δευτερόλεπτα, μετά το κόβεις. Μέχρι 30. Α, έλα. Αυτό το ξέρω αυτό. Ναι, ωραία, ναι, ναι. Τι μαθαίνεις στα γυρατιά. Δείξε με, μέχρι και τα 30 δευτερόλεπτα. Για να δω. Μυρίζει. Για να δω. Α, τι ωραία. Για έλα να σε δω. Προσπάθησε εκείνο εκεί πίσω, που το ροζ μέσα. Ίσως είναι το πιο... Το πίσω-πίσω. Ναι. Δεν νομίζω. Όχι το πίσω-πίσω, Μαρή. Εκεί κάτω που είναι. Έλα. Μπράβο, ρε. Τέλεια, Έλενα, μπράβο. Εντάξει, μπράβο. Να σου πω, θα την ξαναπάρουμε την Έλενα μαζί μας. Αύριο έχουμε event. Πες την αδερφή σου, την κλείνω για τα επόμενα 4 event. Είδες, περιζήτητη. Έλα, πες το. Ήρθα να πω εντυπώσεις από το πρώτο μου event. Δεύτερο είπαμε. Δεύτερο βασικά. Την είχα πάει σε ένα στην Απιβίτα, λέει, μου το θύμισε εκεί. Ήμουνα πολύ μικρό βασικά τότε. Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ. Είχε καιρό φαΐ. Ωραία snacks. Και μ' άρεσε πάρα πολύ που είδαμε καινούργια προϊόντα που δεν έχουν βγει ακόμα στα μαγαζιά, στα Sephora. Ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και το σημείο ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο, μ' άρεσε. Πες που έπαιξες και με τη δαγκανίτσα. Ναι, είχε ένα με τη δαγκανίτσα. Ωου, δεν πειράζει. Με τη δαγκανίτσα που λέει και η Μαρτέλη. Και πιάσα με την πρώτη. Κάποιο με δύο προσπάθειες δεν πήρε τίποτα. Εγώ είμαι αυτή. Κάποιο με δύο προσπάθειες. Και πήραμε την πρώτη ένα travel size της Rare Beauty και ένα μικρούλι της Laneige κρέμα. Θυμάμαι καλά. Κρέμα ήταν. Νομίζω. Α, τέλεια. Αλλά κάποιο δεν πήρε τίποτα. Κάποιο δεν πήρε τίποτα. Ποιο μπορεί να είναι. Ναι, αλλά τη έδωσε τη μασκαρίτσα από την Benefit. Μα έδωσε δύο η Αφροδίτη και σου έδωσε τη μία. Ναι, εντάξει, το δέχομαι. Πείτε μου λίγο κι εσείς, δεν είναι μια σκητή απελπισία αυτός ο καιρός, αυτή η ζέστη πολύ απότομη που θα μου πεις γιατί έκανε χειμώνα φέτος. Όχι, δεν έκανε, αλλά εγώ νιώθω ότι μπήκαμε πολύ απότομα και βία στο καλοκαίρι φέτος. Και σε συνδυασμό με αυτή τη σκόνη που έχει έξω, εγώ δεν την παλεύω. Και τα μάτια μου είναι πάρα πολύ ξηρά, είμαι όλη μέρα με κολύριο έτσι λίγο για να μπορέσουν τα μάτια μου να νιώσουν λίγο καλύτερα και να νιώσω κι εγώ λίγο καλύτερα, είναι συνέχεια θαμπά. Έτσι νιώθω ότι βλέπω θολά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω εδώ αγκαλιά την τσάντα από το event των Sephora. Τα έχω όλα εδώ πέρα μπροστά και λέω να σας δείξω ότι έχει η δική μου τσαντούλα μέσα. Έχει και προϊόντα τα οποία έχουμε δει, αλλά έχει και προϊόντα τα οποία δεν έχουμε ξαναδεί. Και εγώ είδα ένα προϊόν το οποίο ενθουσιάστηκα και δεν το ήξερα ότι υπάρχει. Και να που το βρήκα. Διότι, παιδιά, η Olaplex, εγώ νομίζω ότι είναι καθαρά μια εταιρεία για τα μαλλιά. Έλα όμως που το έχει πάει και ένα βήμα παραπέρα και έχουν πάει και στα φρύδια. Οπότε έχουν βγάλει αυτό εδώ το προϊόν. Το οποίο, δείτε πως είναι μέσα. Και είναι σαν θεραπεία για τα φρύδια που βάζεις για να έτσι λίγο πυκνώσουν τα φρυδάκια. Και πολύ ενθουσιάστηκα που το είδα και θα το. Είναι ένα σέρουμ φρυδίων τέλος πάντων. Θα ξεκινήσω να το χρησιμοποιώ. Και εννοείται, ξέρετε ότι ό,τι με ενθουσιάζει, σας το λέω και το μοιράζομαι μαζί σας. Έχουμε από Super Goop ένα αντιλιακό προσώπου. Επίσης έχουμε εδώ πέρα και από Bali Body ένα πάλι αντιλιακό. Έχουμε από Amika ένα dry shampoo, το οποίο θα το κρατήσω στην άκρη να το δοκιμάσω, γιατί ψάχνω έτσι ένα καλό dry shampoo για τα μαλλιά. Έχω βρει ένα, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβό, παιδιά, αλλά είναι πάρα πολύ καλό. Θα σας το πω κάποια στιγμή, θα μιλήσουμε για αυτό το dry shampoo, αλλά πάρα πολλά τα χρήματά του. Όμως είναι ένα από τα καλύτερα που έχω δοκιμάσει. Επίσης από Amika, ναι, καλά θυμάμαι, έχουμε και μία μάσκα μαλλιών. Για να τη μυρίσω κιόλας λίγο να σας πω τη γνώμη μου. Οπ, είναι πάρα πολύ. Κοιτάξτε πόσο παχύρευστη είναι. Πάρα πολύ. Αχ, ωραία μυρίζει, σαν καλοκαιράκι. Πολύ πολύ έτσι ωραία. Σου ανεβάζει τη διάθεση αυτό το άρωμα. Επίσης, για κάτι που χάρηκα πολύ, είναι από Rituals. Αυτό εδώ το προϊόν το οποίο είναι ένα... μια body lotion είναι στην ουσία, μια κρέμα σώματος, αλλά είναι στο αγαπημένο μου άρωμα από Rituals. Θυμάστε που πέρσι είχα ένα
body mist και hair mist και το είχα αδειάσει μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα που καλοκαιριάζει θα πάω να το ξαναπάρω, γιατί για το καλοκαίρι είναι για μένα ό,τι πρέπει. Που θέλω τα ωραία, τα ελαφριά, τα αρώματα, τα οποία έτσι σου ανεβάζουν τη διάθεση. Επίσης για μαλλιά έχουμε και μια θεραπεία K18, την ξέρετε σίγουρα. Έχουμε ένα καθαριστικό προσώπου το οποίο θέλω πολύ 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 να δοκιμάσω. Αχ, αυτή η κάμερα, τι έχει πάθει σε αυτό το βίντεο και τι θέλει να συνεργάζεται, δεν ξέρω. Αυτό εδώ θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Έχουμε από Rare Beauty ένα mist που είναι για το σώμα και τα μαλλιά και μυρίζει πάρα πολύ ωραία και αυτό εδώ, έτσι πολύ... Μ' αρέσουν πολύ οι συσκευασίες από Rare Beauty, πάρα πολύ. Είναι έτσι πολύ minimal και το χρώμα αυτό που... έχει πάνω στη συσκευασία, εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ. Έχουμε εδώ από Belief αυτό εδώ το ποτηράκι για καφέ, τσάι κλπ. Το οποίο μέσα έχει τις κρεμούλες. Έχει βασικά μια κρέμα προσώπου η οποία είναι σε μορφή gel και νομίζω πως θα μου ταιριάξει. Και έχει και ένα aqua gel cleanser, αυτό εδώ. Το οποίο και αυτό θέλω πολύ. Εντάξει. Παθαίνει και αυτά ή έχει πάθει κάτι από τη ζέστη, δεν ξέρω και αυτή η κάμερα τι έχει πάθει. Θέλω πολύ και αυτό εδώ να το δοκιμάσω. Και η συσκευασία στην οποία έχει έρθει θεωρώ ότι είναι πολύ χαριτωμένη και πολύ πολύ όμορφη. Από NARS έχουμε ένα σε γρή μορφή ρουζάκι και είναι το Orgasm, αυτό που όλοι λίγο πολύ ξέρουμε, όλοι λίγο πολύ έχουμε δοκιμάσει. Από τα πιο αγαπημένα σε πολύ πολύ κόσμο. Επίσης είχα δύο προϊόντα μέσα από Makeup Forever. Είχα ένα, είναι βασικά δύο primer. Το ένα είναι και για shine control και θέλω πάρα πολύ να το δοκιμάσω. Θα είναι από τα πρώτα προϊόντα που έχει βαλίτσα μέσα που θα δοκιμάσω. Γιατί γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ και η Makeup Forever. Άλλη μια εταιρεία που αγαπώ πάρα 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 πολύ είναι η Tarte και είχε μέσα την Excel Mascara. Και αυτή εδώ θα δοκιμάσω και επειδή θα τη δοκιμάσω να ανοίξουμε λίγο να δούμε το βουρτσάκι της. Α, είναι από καουτσούκ. Νόμιζα ότι είναι τρίχινο. Αλλά είμαι σίγουρη ότι θα μου αρέσει γιατί ό,τι έχω δοκιμάσει από Tarte, ρε παιδιά, δεν ξέρω. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα προϊόντα τους. Έχουμε κάτι pads για τα μάτια από την σειρά Sephora Collection που και αγαπώ πάρα πολύ. Και μιας και μιλήσαμε για Sephora Collection, έχω εννοείται και το serum μέσα. Για το οποίο μιλάνε πάρα πολλές. Έλα καλή μου κάμερα, κάνε μας τη χάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Και έχουμε και κάτι που θέλω πολύ να δοκιμάσω. Αυτό εδώ το προϊόν το οποίο σου λέει ότι κρατάει την σκιά στα μάτια έως και 12 ώρες. Και είναι μια βάση στην ουσία η οποία έχει αυτό το μπέζ το χρώμα που έχουν οι βάσεις. Αλλά δείτε λίγο, όσο το απλώνεις γίνεται σαν διάφανη. Οπότε νομίζω πως θα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή εδώ και εγώ επειδή έχω πολύ λιπαρή επιδερμίδα, ειδικά στην περιοχή των ματιών, εδώ, καλά και εδώ, αλλά στην περιοχή των ματιών δεν στέκεται σκιά, πάντα πριν βάζω μια βάση για να είμαι σίγουρη. Έχουμε Benetint από την Benefit, το οποίο τώρα για το καλοκαίρι για μένα είναι από τα καλύτερα προϊόντα, είναι κάτι που πρέπει να έχετε στο νεσεσέρ σας, ειδικά εσείς που είστε σαν και εμένα και δεν θέλετε να βάφεστε πολύ, γιατί είναι ό,τι πρέπει. Να δίνει έτσι ένα ελαφρύ χρωματάκι στα χείλη. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σαν ρούζ και εδώ έτσι πάνω από τη μύτη να δώσει λίγο χρώμα. Είναι τέλειο και πολύ ωραίο. Μπορείτε να βάζετε δηλαδή μια κρέμα με χρώμα και μετά να βάζετε αυτό και λίγο μάσκαρα και να είστε πανέτοιμες. Επίσης έχουμε αγαπημένη Pixi αυτό εδώ το toner. Το οποίο νομίζω ότι οι περισσότεροι πρέπει να το έχετε δοκιμάσει. Από Drunk Elephant έχουμε αυτή εδώ την κρέμα. Ορίστε. Να την ανοίξουμε κιόλας, είναι το μοναδικό, όχι είναι και αυτά που δεν έχω ανοίξει. Δείτε τι ωραίες συσκευασίες και από Drunk Elephant, μου αρέσουν πάρα πολύ. Επίσης έχουμε μία παλέτα από Natasha Denona που έχει μέσα 5 σκιές. Αυτές τις ωραίες τις σκιούλες της πολύ nude που εμένα μου αρέσουν, δείτε τι ωραία χρώματα. Και μου αρέσει και η συσκευασία που είναι έτσι λεπτή και απλή, γιατί μπορείς να την έχεις μαζί σου και στις διακοπές. Δεν πιάνει πολύ χώρο μέσα στο SSR. Επίσης, τρία προϊόντα από μια εταιρεία που έχει πολύ συζητηθεί και να σας πω την αλήθεια, μου έκανε και εμένα πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Αυτό εδώ το ένα το προϊόν, το οποίο είναι σε μορφή stick. Αυτό εδώ και διάβασα πάρα πολύ ωραία πράγματα για αυτό εδώ το stick. Ειδικά τώρα για τους καλοκαιρινούς μήνες νομίζω ότι είναι τόσο όσο πρέπει. Και αν κάνει και δουλειά νομίζω πως θα το ευχαριστηθώ. Γιατί σου λέει ότι βάζεις στο δέρμα, δεν χρειάζεται και ξεύγαλμα.
Και λέει ότι βοηθάει πάρα πολύ και σε αυτά τα. Αχ, πώς λέγονται αυτά που βγάζουμε στο δέρμα με, που μένει τρίχα μέσα. Καταλάβατε τώρα εσείς τι θέλω να πω. Έτσι διάβασα τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν μπερδεύτηκα με κάποιο άλλο από αυτά τα προϊόντα. Αλλά είναι και αυτά που θα αφήσω στην άκρη γιατί θέλω να τα μελετήσω και να τα δω πολύ προσεκτικά. Για το τέλος, σας έχω αφήσει δύο προϊόντα μαλλιών. Το ένα είναι από GHD, το οποίο είναι ένα σπρέι για μαλλιά με μπούκλες, θερμοπροστατευτικό σπρέι. Αυτό εδώ. Και το άλλο, ρε παιδιά. Δείτε εδώ τι λέει. Είναι ένα προϊόν το οποίο προστατεύει τα μαλλιά από το χλώριο, από το αλάτι και από τον ήλιο. Κάτι το οποίο εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, θα το αφήσω στην άκρη να το μελετήσω, γιατί σας έχω πει ότι ειδικά εμείς οι ξανθιές και οι ginger πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ το καλοκαίρι, ειδικά με το αλάτι και τον ήλιο σίγουρα, αλλά ειδικά με το αλάτι και ειδικά το χλώριο. Έχω δει ξανθό μαλλί να γίνεται πράσινο και να καίγεται από το χλώριο και να κόβεται. Να διαλύεται, να λιώνει. Πώς να σας το πω. Θέλει πάρα πολύ προσοχή το χλώριο. Γι' αυτό κάθε καλοκαίρι σας φωνάζω και σας το λέω και σας το ξαναλέω. Ότι καλό είναι ειδικά οι ξανθιές και οι ginger να προσέχετε πολύ. Και βασικά σε όλους το λέω αυτό, αλλά ειδικά όσα μαλλιά έχουν δεχτεί χημικές επεξεργασίες κλπ, καλό είναι όταν βγαίνετε να πηγαίνετε να βρίσκετε μια ντουζιέρα ή να έχετε μαζί σας ένα μπουκαλάκι νερό και να ξεπλένετε τα μαλλιά σας για να φεύγει από πάνω χλώριο, αλάτι κλπ. Γιατί ειλικρινά σας το λέω, το έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια live το μαλλί να λιώνει από το χλώριο και δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Οπότε καλό είναι να προστατεύουμε τα μαλλιά μας, θα καθίσω λίγο αυτό να το μελετήσω και θα σας πω. Αυτά, να μην ξεχάσω ότι μέσα στη βαλίτσα μου είχε και ένα προϊόν από Too Faced, αλλά της άρεσε πάρα πολύ της Έλενας και της το έδωσα. Γιατί μόλις το είδε ξετρελάθηκε, ήταν ένα γλωσσάκι το οποίο μου λέει, σε παρακαλώ, δεν το θέλεις, το θέλω και της λέω, εννοείται. Της άρεσε πάρα πολύ, αλλά δεν έχω τώρα να σας το δείξω γιατί δεν κρατιόταν και ήθελα να της το δώσω νωρίς. Κοιτάτε να δείτε που πάλι έφτασε η περίοδος που πάλι κάνουμε βιντεάκια με κοντομάνικα, ρε παιδιά. Κοντομάνικες πιτζάμες τώρα εδώ. Και ξέρετε την άποψή μου για το καλοκαίρι. Βέβαια, φέτος το καλοκαίρι το περιμένω πώς και πώς, γιατί φέτος νιώθω την ανάγκη πολύ έντονα να καθίσω να ξεκουραστώ και να κλείσουν τα σχολεία και να περάσουμε έτσι λίγο ανέμελες στιγμές. Έτσι, πραγματικά το έχω πολύ ανάγκη. Αλλά μου λείπουν οι πιο δροσερές μέρες. Όχι ότι φέτος είχαμε καλοκαίρι, όπως χειμώνα, όπως είπαμε και νωρίτερα. Αλλά έστω και αυτό που ήταν, καλό ήταν. Εγώ δεν μπορώ τη ζέστη. Δεν την αντέχω. Αλλά περιμένω πολύ έντονα το καλοκαίρι φέτος. Και έτσι έχω υποσχεθεί ότι θα κάνω και λίγο περισσότερα μπανάκια φέτος από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές. Γιατί έτσι λίγο την έχω παρεξηγημένη εγώ τη θάλασσα, αλλά φέτος θέλω να κολυμπήσω λίγο περισσότερο. Θα το δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Το εύχομαι και το ελπίζω να πάνε έτσι όλα καλά και να καταφέρουμε να φύγουμε έτσι λίγο και το φετινό καλοκαιράκι. Αυτά, θα σας αφήσω, θα σας χαιρετήσω και θα σας δώσω ραντεβού για το επόμενο Σάββατο. Ποιος ποντικός κάνει φασαρία? Εδώ. Εσύ, ποιος ποντικός είσαι εσύ? Ναι, ποιος ποντικός, πώς σε λένε? Αλέξανδρο Ποντικό. Αλέξανδρο Ποντικό. Ναι. Οκ. Αυτά, σας φιλώ. Σας χαιρετώ και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.